Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά για αυτούς που το παρακολούθησαν και το είδαν και από την τηλεόραση, αλλά όχι για τη δική μου την ομάδα, γιατί δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ήρθαμε με προοπτική να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε. Τέτοια παιχνίδια θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού έπαιξε η ισοφάριση στο 45. Ο Απόλλωνας στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος από εμάς. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 46, μια λάθος εκτίμηση, ένα πέναλτι που δεν έχω άποψη, δεν το έχω δει, ήμουν πολύ μακριά. Αντιδράσαμε, χάσαμε και μια ευκαιρία σημαντική, έχασε και ο Απόλλων μια ευκαιρία πάρα πολύ καλή, σε ένα τετ-α-τετ. Καταφέραμε, ισοφαρίσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από τον Απόλλωνα, πατούσαμε εμείς καλύτερα στο γήπεδο. Ο Απόλλωνας πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Στο 3-2 μία κόκκινη που δεν δόθηκε ποτέ στο Χατζηζήση. Και μετά από 5 λεπτά πάλι με το Χατζηζήση στο χέρι δεύτερη κίνδυνη κάρτα. Νομίζω είναι καθοριστικά τα σημεία αυτά που λέω. Στο 3-2 σουτ του Ζεκίνια, εξαιρετική απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Και στο τέλος μια κακή εκτίμηση πάλι αμυντική για την ομάδα μου, διαμορφώθηκε το 4-2. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, τίποτα δεν έχει χαθεί. Δείχνουμε ότι είμαστε μια καλή ομάδα και ότι στο τέλος πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι ότι θα δικαιωθούμε. Αυτά. Είστε ευχαριστημένοι από την αμυντική λειτουργία της ομάδας σας? Να τα απαντήσω ένα-ένα. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Μια ομάδα που στα 17-18 παιχνίδια παρουσίας μου έχει φάει 4 γκολ. Φάγαμε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι. Αυτό τα λέει όλα, ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι τόσο η αμυντική λειτουργία όσο οι κακές εκτιμήσεις που γίνανε σε κέρια σημεία από ποδοσφαιριστές μου. Δεν είπα για τη διαιτησία, είπα για κέρια σημεία. Λέτε για κόκκινη. Δείτε τη φάση και πώς πηγαίνει ο Χατζηζήσης, γιατί το έδειξε η τηλεόραση το παιχνίδι, και αν δεν είναι κόκκινη αυτή, αν δεν είναι ο ορισμός της κόκκινης κάρτας, με τα δύο πόδια τάκλιν, αντιαθλητικό, σε όποιο σημείο του γηπέδου και να γίνει, όταν είναι αντιαθλητικό το μαρκάρισμα, δεν έχει σημασία το σημείο, και στην επόμενη φάση χτυπάει την μπάλα με το χέρι. Επόμενη ερώτηση. Σαν ΑΕΛ, πόσο βαθμούς δεν παίρνουμε κατά που να καξιμήσουμε φάση σήμερα? Τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κρατήσω τίποτα. Έχουν μείνει 8 παιχνίδια και θέλουμε πόντους. Δεν θέλουμε εντυπώσεις. Έχουμε μείνει αρκετά παιχνίδια με τις εντυπώσεις. Θέλουμε πόντους. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Άλλη ερώτηση. Από τις? Προσπάθησα. Από όλους περιμένω παραπάνω πράγματα στην καμπή του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σημασία έχει ότι δημιουργήθηκαν πάλι δύο ευκαιρίες κλασικές, μία με τον Μπαγόνι και ένα σουτ πάρα πολύ καλό με το Ζεκίνια, και το άλλο ήταν στην κομπίνα την οποία έχουμε δουλέψει η ισοφάριση, είναι ένα σουτ. Μην ξεχνάμε ότι τα γκολ τα οποία μπαίνουν όχι μόνο στην Football League, ακόμη και Super League, είναι πολλά αποστημένες μπάλες, και εμείς δεχτήκαμε γκολ αποστημένη μπάλα. Όπως και η πρώτη ευκαιρία που έκανε ο Απόλλωνας στο πρώτο ημίχρονο ήταν αποστημένη μπάλα, που εκεί είναι και η δύναμή του. Ποιος είναι τρίτος αυτή τη στιγμή? Πανετολικό. Άλλη ερώτηση.
μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο από τους πιο ποιοτικούς του πρωταθλήματος. Η Λάρισα είναι μια σπουδαία ομάδα και κυρίως και από την έλευση του κ. Καδακά κάνει πράγματα τα οποία πρέπει όταν την αντιμετωπίζεις να κάτσεις να τα διαβάζεις πολύ και να ασχοληθείς για το πώς θα κλείσεις χώρους, πώς θα διασπάσεις τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα σε παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι έχει ελπίδες για να πετύχει και την απευθείας και το να πετύχει αν δεν τα καταφέρει μέσω των Μπαράζ. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Γι' αυτό και η νίκη μας αποκτάει μεγαλύτερη αξία. Προηγήθηκε η Λάρισα με ένα γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ένα εξαιρετικό γκολ. Μέχρι τότε, μέχρι το 16 λεπτό, πρέπει να είχαμε χτυπήσει 5 ή 6 κόρνερ. Εκεί που πιέζαμε, φάγαμε στη φάση γκολ. Δεν το βάλαμε κάτω. Ήμασταν τυχεροί στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκινήσαμε με πέναλτι να προηγηθούμε στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που δείχναμε να έχουμε το πάνω χέρι. Ήρθε μια κομπίνα της Λάρισας, την οποία τη γνωρίζαμε. Ασχοληθήκαμε πολύ για να μην το πάθουμε αν υπάρξει το χτύπημα. Δυστυχώς κάποιες φάσεις χάνονται. Ήρθε το γκολ, αλλά πάλι η ομάδα μας έριξε χαρακτήρα απέναντι σας λέω σε μια πολύ καλή ομάδα. Πετύχαμε αμέσως, χάσαμε αμέσως μετά μια ευκαιρία με τον Φαρινόλα. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε τρίτο γκολ με μια εξαιρετική συνεργασία. Και μετά πήγαμε να διασφαλίσουμε το σκορ. Ευτυχήσαμε με τον Γιώργο να κάνουμε το τέταρτο. Κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Τεράστια σημασία νίκη. Το ξαναλέω απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Να ευχηθώ στον συνάδελφο να πετύχει τους στόχους του. Και συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που γυρνάνε αποτέλεσμα. Αυτή η ομάδα πλέον έχει και χαρακτήρα και μέταλλο για να φτάσει δυνατά μέχρι το τέλος. Είμαστε μια ομάδα που κοιτάει το κάθε επόμενο παιχνίδι. Πάλι δεν θα πούμε λόγια. Μετρημένη, προσεκτική, να δούμε το επόμενο παιχνίδι με την Καλλιθέα. Συγχαρητήρια στον κόσμο που μας στηρίζει πλέον, είναι δίπλα μας. Η βοήθειά του είναι μεγάλη. Και χωρίς μεγάλα λόγια, το επόμενο παιχνίδι και βλέπουμε. Σας ακούω. Ερωτήσεις. Ήταν η πιο καλή εμφάνιση από όλα φέτος. Η πιο χορταστική, να το πω έτσι. Πιο γεμάτη. Κοιτάξτε, έχουν έρθει και άλλες καλές παρουσίες. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν, λέμε πάντα και για τον αντίπαλο, έτσι. Επειδή και ο αντίπαλος είναι δυνατός. Ακριβώς. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που το χάρηκε ο κόσμος. Από τις καλύτερες μας εμφανίσεις. Μακάρι να έρθουν κι άλλες μέχρι το τέλος, να πάρουμε κι άλλα αποτελέσματα. Να το χαρεί και ο κόσμος και η ομάδα να επιστρέψει μετά από χρόνια εκεί που όλοι τη φαντάζονται εδώ όσοι βρίσκονται. Και όσοι έχουν ζήσει τον Απόλλωνα τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλες κατηγορίες, στη μεγάλη κατηγορία. Είναι αυτή τη στιγμή από ένα σε 9 βαθμούς από το τέταρτο. Το κάνω είναι λίγο χιούμορ. Για να πει ο Αλέκος Μπροσνιάτης ότι είναι με το 1,5 πόδιο από ένα Super League, θα πρέπει και μαθηματικά να έχει διασφαλιστεί αυτό, δηλαδή να είμαστε με τα δύο πόδια. Δεν πρέπει. Ρωτάω. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Η ομάδα έκανε, να σου πω τώρα κάτι για να το βάλουμε σε τάξη. Η ομάδα έκανε ένα σπουδαίο διπλώμα στην Ηρακλή και ήρθε την επόμενη εβδομάδα και έκανε χ με την Καλονή και λέγαμε λόγια. Το θυμάστε? Και έλεγα εγώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα μετρημένο το χ της Καλονής, όπως θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα χ με τη Λάρισα σήμερα. Θα πάμε λοιπόν να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς που πρέπει να μην εκτεθούμε. Η ομάδα είναι πρώτη. Πλέον ο Απολλώνας δεν κοιτάει ποιον έχει πίσω 9 βαθμούς. Όταν είσαι πρώτος, κοιτάς μπροστά και τρέχεις. Πίσω, άμα κοιτάς, θα πέσεις. Εμείς κοιτάμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Έτσι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, το ξαναλέω, γιατί δύο ανάποδα αποτελέσματα μας ξαναβάζουν σε μπελάδες. Κοιτάμε να βγούμε πρώτοι. Είναι στα χέρια μας καθαρά και ξεκάθαρα. Είμαστε πλέον όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι. Κοιτάμε να βγούμε πρώτοι. Δεν ήρθε, θα κοιτάξουμε να βγούμε την απευθείας. Παιχνίδι-παιχνίδι όμως δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Βλέπετε τα αποτελέσματα και σήμερα πάλι τι έγινε. Είναι παιχνίδια στα οποία οι άλλοι λένε αυτό το πήρανε και το πήρανε και ξαφνικά βλέπω ανάποδα αποτελέσματα. Λοιπόν, μετρημένα, χωρίς μεγάλα λόγια και η ομάδα το ίδιο, να πετύχουμε το στόχο που είναι η άνοδος και αν είναι και η πρώτη θέση, διπλά χαρούμενη. Επόμενη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο κόσμος του Απόλλωνα, μιας και μιλάμε για μια ιστορική ομάδα, είναι 1.000-1.500 άτομα ή περιμένετε και ακόμα περισσότερο κόσμο στη ζωή? Κοιτάξτε, ο κόσμος αυτός που βρίσκεται κοντά μας, μας βοηθάει πολύ με αυτόν τον αριθμό που είπατε. Πιστεύω ότι ανεβαίνοντας η ομάδα στο παραπάνω επίπεδο και ο κόσμος θα,
θα ανέβει παραπάνω και πιο κοντά στην ομάδα θα είναι. Πιστεύουμε ότι έχουμε κι άλλο κόσμο που ακόμη δεν έχει έρθει. Μην ξεχνάτε ότι η συγκεκριμένη ομάδα λείπει 13 χρόνια από το επίπεδο του Super League. Είναι φυσιολογικό όταν έχει φτάσει στα κατώτερα, στις κατώτερες κατηγορίες και λίγο πριν την πρώτη Αθηνών. Είναι φυσιολογικό ο κόσμος να έχει απογοητευτεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Πιστεύω ότι με αποτελέσματα και με την άνοδο θα ξαναγυρίσει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Και αν είναι έτσι όπως ήταν σήμερα, εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Να είστε καλά. Στο. Κάνατε ευκαιρίες, φέρετε και είστε κερδίσεις. Σήμερα κερδίζετε, κάνατε ευκαιρίες και ομάδα κερδίζετε. Ποιο πιστεύετε τελικά είναι το αδύνατο σημείο της Λάρισσας? Γιατί είναι η μόνη ομάδα που θα κάνει τόσο και την εκφάση της Λάρισσας, που μία από τις μήνες που πάρει το τέταρα δύο κόμπου, όπως είναι το προβλήμα του Σαβακάτη, τέσσερα κόμπου που ομάδα έχει κατευθεί της Λάρισσας στα πόλη. 18 παιχνίδια να κάνω λάθος που θα προβλήσω στο Σαβακάτη. Κάποιες φορές. Κοιτάξτε, κάποιες φορές είναι και συγκυρία να μπουν πολλά γκολ, λίγα γκολ. Έτσι, είναι και θέμα μιας φάσης. Εγώ πιστεύω ότι η Λάρισα, και δεν το λέω για να το λέω, το έλεγα και στο πρώτο παιχνίδι που έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Ίσως ήταν το παιχνίδι στο οποίο είχαμε τη μεγαλύτερη δυσκολία, το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή ξεκίνησε 46 με γύρω στο 65-70, δεν ξέρω πόσο χρόνο πέρασε. Δεν το μέτρησα. Εκεί αισθανθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση. Χάσαμε ένα αποτέλεσμα, γύρισε το παιχνίδι, Λάρισα το κάνει 2-1 και εμείς τότε ήμασταν η καλύτερη άμυνα, είχαμε την καλύτερη συγκέντρωση όταν προηγούμασταν, δεν είχαμε προβλήματα, φέρναμε τα παιχνίδια εκεί που θέλαμε, εκεί χάσαμε τα πάντα. Βέβαια δεν ευτυχήσαμε μετά το 1-1, αν θυμάστε, να κάνουμε γκολ κατευθείαν στην επόμενη φάση, ούτε μετά όταν χάσαμε το πέναλτι, αλλά ήταν καλύτερη η Λάρισα σε εκείνο το παιχνίδι και κυρίως το δεύτερο ημιχρόνο δικαιούταν την νίκη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω αυτιά. Εμείς που είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο μπορούμε να κρίνουμε ομάδες και μπορούμε να ξέρουμε αν είναι κάθε ομάδα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάνει πράγματα ή κάνει πράγματα στην τύχη. Η Λάρισα είναι μια ομάδα με πλάνο και για να την πρέπει να διαβάσεις. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι οι ποδοσφαιριστές στον καλό αντίπαλο, να μην του επιτρέψουν να κάνει πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει στην καλή του μέρα. Πώς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια ομάδα? Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Το κάναμε, τα παιδιά δείξανε θέληση και διάθεση μεγάλη και ευτυχήσαμε να κερδίσουμε ένα σπουδαίο αντίπαλο που μπορεί το 4-2 τώρα λίγο να ξεφεύγει. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο άλλαζε συνέχεια και το σημαντικό αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι πέρα από τα που βάλαμε τα 4 γκολ, με όποιο τρόπο τα βάλαμε, η ομάδα έδειξε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χαρακτήρα και από εκεί που το είχαν το γύρισε. Και εκεί που στράβωσε είχε πάλι τη δυνατότητα μετά το 2-2 να ξανακάνει πράγματα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Για τις φάσεις, ειδικά για το λεπτομέρειες της, δεν έχει και τις κίτρινες κάρτες ή τις φάσεις που τις έφτιαξαν μετά οι ποιοστές, έχετε να πείτε εσείς κάτι? Εντάξει, τώρα τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ δηλαδή να πω κάτι ήτανε, δεν ήτανε ή τότε να πω εδώ σε αντιπαράθεση με τον κύριο Καβακά. Κάποιες φάσεις εμείς τις είδαμε αλλιώς, η Λάρισα αλλιώς. Τώρα δεν θέλουμε ούτε να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε διαιτητή, γιατί βλέπετε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα το πω και ξεκάθαρα. Μία φορά ασχολήθηκα εγώ με διαιτητή, ήταν το παιχνίδι με το Γάζορο και ακούσαμε χίλια. Ότι πήγαμε να κρυφτούμε πίσω από διαιτητές, ακούσαμε χίλια. Δεν το ξανάκανα και αδικηθήκαμε αρκετές φορές. Ήρθαν εδώ παιχνίδια που μπήκαν μέσα οι πρόεδροι και είχαν θέματα με τους διαιτητές. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι της διαιτησίας. Δεν το έκανα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα το κάνω και τώρα. Εντάξει. Άλλη ερώτηση. Εντάξει.